Γεια σου, όμορφο αγόρι. Γεια σας. Τι ωραίος που είσαι. Ακούω πάλι εδώ να φυρίζουν. Ου, χειροκροτάνε. Ου, λένε. Θα μ' απείστε. Φωνάζει τόσο πολύ. Λοιπόν, πώς σε λένε? Με λένε Στέλιο Κορδελίδη. Και είσαι 2 χρονών. Είμαι 18. Ωραία, να σας πω τώρα, παιδιά. Σας ρώταγα αν ο φίλος σας είναι ωραίο παιδί. Το βλέπω την ωραίο παιδί. 18 χρονών, τι να τον κάνω? Ενήλικες. Δεν πειράζει, μην τα φοβάσαι. Εντάξει. Τι κάνεις στη ζωή σου? Σπουδάζω γεωλογία. Η γεωλογία ασχολείται με τα μέταλλα, δηλαδή του. Ασχολείται κυρίως με το υπέδαφος. Με αυτό ασχολείται κυρίως και η τέχνη, με το υπέδαφος. Με το υπέδαφος, αφού. Τι θα μας πεις? Το και έμεινε εδώ του Μπάμπι Στόκ. Να το πει Μπάμπι. Αυτό θέλει τόλμη για να το κάνεις. Εννοείται ότι σου επιτρέπω. Το επέλεξε πριν μάθει την εκκριτή. Ναι, μετά όμως θα μπορούσε να τα αλλάξει. Δεν τα αλλάξει. Μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στίχο σου, σαν άστρο που σβήνει μια μελωδία πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος κι αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν, παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα άσπρο μαντήλι, εγώ σ' ακολουθώ και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μην λέει σ' αγαπώ. Και έμεινα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις και η μουσική μου να μην βρίσκει σκοπό. Για πείτε μου εσείς που το ξέρετε πώς σας Γιώργο. Όχι, τι λέτε παιδιά, ο Μπάμπης πρέπει να μιλήσει, αν είναι δυνατόν. Εγώ θα μιλήσω τελευταίος, ο Γιώργος. Ωραία, έχεις περάσει την επόμενη φάση. Ο Γιώργος, η Τάμπτα έχει περάσει. Αυτό, λοιπόν. Στέλιο μου, είσαι πιτσιρικάς. Με είπες εντελώς δικά σου, με το δικό σου τρόπο το τραγούδι. Αυτό το λες και καλό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό για να μιλήσω με πολλά λόγια, έχεις περάσει την επόμενη φάση. Τι ωραία! Είσαι μικρός λοιπόν, έχεις εξέλιξη, υπάρχουν θεματάκια, έτσι. Στο και συνήθως είσαι λίγο σαν να μιλάς, σαν να είσαι καταγωγή από την Κρήτη. Α, μου το έχουν πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν πειράζει, έχει προσωπικότητα αυτό. Είναι κάτι ναι, μ' αρέσει εμένα, αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Για λίγο είσαι. Ναι. Και. Είναι και. Δεν έχεις καθόλου ρίξη στην Κρήτη. Όχι. Έχει διαφορά το και με το και. Γιώργο, θα πεις κάτι εσύ? Όχι, όχι. Εσύ, Γιώργο. Τι να πείτε κι εσείς, ναι, μένα... όπως έχεις καταλάβει λοιπόν, έχεις 4. Ναι. Χωρίς πολλά πολλά λόγια. Δεν δύσκολο. Καλύτερα, την επόμενη φορά πιο γερά, έτσι. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Στέλιο. Ακόμα τσιρίζουν αυτές, δεν έχω σταματήσει. Εσύ τσιρίζεις, μάλλον εσύ και αγαπητοί. Όχι, παιδί μου, ακούω, εσύ δεν έχεις κάτσει τώρα σε αυτή τη θέση και να έχεις κοινό από πίσω, θα σου έλεγα εγώ. Ναι, παιδί.